Φίλες και φίλοι, όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή με την επωνυμία «Φως στις νοητικές παραπλανήσεις». Τι είναι αυτό δηλαδή που μας παραπλανά, σε όσους ψαχνόμαστε βέβαια, και δεν μπορούμε να βρούμε στόχο. Ο στόχος μας είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Και πώς μπορεί κάποιος να γνωρίσει τον εαυτό του? Μόνο με ενδοσκόπηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλοι οι εξωτερικοί τρόποι, οι θρησκείες και τα δόγματα μας βγάζουν έξω από τη βάση μας. Και έτσι μένει ένα κενό. Σκέψεις μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων. Σκέψεις, σκέψεις, σκέψεις που δεν έχουν τελειωμό. Και πώς τελειώνει η σκέψη? Μόνο με τη μέθοδο που θα δώσει ένας τέλειος διδάσκαλος της εποχής για να μπορέσει να ακούσει τον ήχο και να έρθει σε επαφή με το φως μέσα σου. Αυτά που σας λέω, το έχω πει χιλιάδες φορές, είναι λόγια. Άρα λοιπόν, μέσα από τα λόγια δεν θα μπορέσετε ποτέ να φτάσετε στη φώτιση και να ακούσετε τη μουσική των σφαιρών, τον λόγο, τον ήχο, ή αν θέλετε κατά την Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα. Τα λόγια λοιπόν μπορεί να σου φτιάξουν μια ωραία ατμόσφαιρα. Μέσα από την ωραία ατμόσφαιρα όμως, αν δεν κάνεις άσκηση προσωπική, δεν θα φτάσεις σε αυτό το λεγόμενο γνώρισε τον εαυτό σου. Και έτσι λοιπόν πάλι είμαστε εδώ σήμερα για να σας παραπλανήσουμε με τα λόγια. Να σας αποπλανήσουμε από την εγρήγορση τη δική σας και να μπείτε σε ένα διαφορετικό κραδασμό που εκπέμπει αυτή η κοινωνία. Και σήμερα πάλι έχω τη τύχη να έχω κοντά μου τη Μαρία, τον Απόστολο και τον Λευτέρη, ο οποίος ήρθε πολύ δυναμικά για να εκφράσει απόψεις μέσα από τα χαρτάκια τα μικρά που μαζεύει από τα ημερολόγια, και ήρθε βέβαια κοντά μας προκειμένου να του εξηγηθούν ορισμένες απορίες που βρίσκει καταγεγραμμένες σε αυτά τα χαρτάκια. Βέβαια θα ήθελα να ξεκινήσω πολύ φιλοσοφικά, αλλά μεγαλύτερη φιλοσοφία από το να είσαι κοντά σε ένα παιδί το οποίο προβληματίζεται υπάρχει? Δεν νομίζω. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το Λευτέρη. Ελευθέριε, όχι Βενιζέλε, Ελευθέριε, θα θέλαμε να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σου μέσα από αυτά που έχεις διαβάσει. Θα τις σχολιάσεις όμως σήμερα, δεν θα μας παίξεις το μουγκοθόδωρα, έτσι. Χαίρεται βέβαια πάρα πολύ και μια κοπέλα η οποία παρακολουθεί αυτή την εκπομπή όταν βγαίνει στον αέρα η οικογένεια. Σου λέει δεν είναι μόνος του αυτός ο μουντρούχος ο οποίος εκφράζει απόψεις. Έχει και άλλους ανθρώπους και δει η οικογένεια ολόκληρη η οποία ακολουθεί αυτό τον δρόμο. Και το θέμα μας σήμερα βέβαια είναι σπίθες πάνω στην ατραπό. Θα κάνουμε κάποιες νήξεις, θα μας διαβάσει η Μαρία, θα μας διαβάσει κάποιο ποίημα το Απόστολος, θα εκφράσει απόψεις και θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Ελευθέριο. Παρακαλούμε. Δεν θα χαιρετήσει τον κόσμο πρώτα? Συγγνώμη, είσαι τηλεοπτικός αστέρας. Τι, το χαιρέτησε με το χέρι χωρίς να του πεις για χαρά? Όπως η πολιτική. Κανονικά. Για να ακούσουμε το χαιρετισμό σου. Γεια σας. Μπράβο, κάτι λέμε τώρα. Πάμε. Ο Θεός προτιμάει την ασπλανία για όσους μετανοούν και την καταδίκη τους για τους αμετανόητους. Πω, από τι μας είπες τώρα. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι δικαιοσύνη. Καταπέλητος ο Θεός. Είναι δικαιοσύνη. Πού είναι η αγάπη του Θεού που μιλάμε φιλοσοφικά επί τόσα χρόνια? Άμα τιμωρεί δηλαδή τους κακούς και δεν τους συγχωρεί. Ένα ερώτημα θέτω. Πώς ο Θεός λοιπόν μπορεί να λέγεται αγάπη? Ψηλά, ναι. Βοηθάει κάποιος.
Βοηθάει. Ναι. Δεν νομίζω να βοηθάει κανέναν. Σου έχει δώσει το μυαλό προκειμένου να πράττεις. Πράττεις λοιπόν ή καλό ή κακό. Και μέσα από αυτό λοιπόν σου βάζει ένα μπράβο ή σου δίνει μια απόρριψη. Αυτό είναι ο Θεός. Και εγώ τσακώνομαι μαζί του. Άρα δεν έχει αγάπη να μου συγχωρεί τα λάθη μου. Και είμαι γεμάτος λάθη. Τον θέλω μετά. Όχι. Όχι. Κοίταξε, σε φέρνω στα μέτρα μου. Γιατί όμως, για να σε προβληματίσω. Γιατί είσαι μια ψυχή η οποία πάλεται για να μάθει. Έτσι. Το αποτέλεσμα από αυτό που διάβασες. Το συμπέρασμα μάλλον. Μ' αρέσει να σε κολλάω αυτό το βάρη. Γιατί μόνο έτσι θα προβληματιστείς. Γιατί ακούς από όλους τους φίλους σου ο Θεός και ο Θεός και ο Θεός και είναι αγάπη ο Θεός. Πώς είναι αγάπη ο Θεός όταν τιμωρεί. Πρώτα κάποιος τον τιμωρεί πρώτα, αλλά μετά... Δεν τον τιμωρεί πρώτα, κάνει μια πράξη και μετά τον τιμωρεί για την πράξη του. Κάτι άλλο πήγε να πει. Τον τιμωρεί πρώτα, λέει, αλλά μετά που είναι καλός τον συγχωρεί. Τύπου, κάτι τέτοιο πήγε να πει. Α, αυτό ήθελες να πεις. Mm. Άρα πρέπει να τα έχουμε καλά. Είναι όπως οι γονείς μας, έτσι, οι Λευτέροι. Ο πατέρας και η μητέρα. Θα υποστεί μια τιμωρία το παιδί, αλλά μόλις συνετιστεί, θα του πει και ένα μπράβο για την καλή του συμπεριφορά. Άρα με το Θεό... Κάτι μας είπε τώρα. Κάτι μας είπε, ναι. Έτσι. Με το Θεό πρέπει να τα έχουμε καλά. Είναι ανάγκη να τα έχουμε καλά. Ναι. Ε? Ναι. Γιατί όμως, γιατί φοβόμαστε, μην πέσει ο πέλεκης της δικαιοσύνης. Όχι ότι θα μας συγχωρέσει. Λοιπόν, μέσα από αυτή την εκπομπή ψάχνουμε για κάτι πολύ διαφορετικότερο από αυτό το οποίο ονομάζουμε Θεός. Και αυτό το διαφορετικότερο είναι το Πνεύμα, το οποίο είναι πάνω από το Θεό για αυτή την εκπομπή. Το Πνεύμα λοιπόν είναι γεμάτο αγάπη και συγχώρεση. Όταν ενσαρκωθεί στον πλανήτη απάνω ένας διδάσκαλος, ας πούμε ο Χριστός, είναι γεμάτος αγάπη και συγχώρεση. Βλέπεις ότι έκανε θαύματα και έφτιαξε τον τυφλό, έφτιαξε τον ανάπηρο, έφτιαξε τόσα θαύματα απάνω σε ανθρώπους οι οποίοι θέλανε και γίνανε ανάπηροι, θέλανε και γίνανε κουφοί, θέλανε και γίνανε τυφλοί με τις πράξεις τους. Έτσι, άρα λοιπόν η βάση αυτής της εκπομπής είναι η αγάπη, που εκδηλώνεται μέσα από τι. Θεό. Κοίταξε, έχω ποτήρι και νερό. Έτσι είσαι απρόσεκτος και με την δασκάλα στο σχολείο. Όχι. Ο Θεός, είπαμε, είναι δικαιοσύνη. Και αφού ο Θεός είναι δικαιοσύνη, θα σου γυρίσει το κεφάλι ότι πράξη έκανες. Δεν θα το κάνει αυτός. Οι πράξεις σου οι ίδιες θα τον αναγκάσουν, αφού είναι δίκαιος κριτής, να γυρίσει μπούμεραγκ απάνω στο κεφάλι σου αυτό που έχει πει. Κατάλαβες τώρα. Σ' αφήνω στην πάντα τώρα γιατί θέλω να ξυπνήσει πιο πολύ. Και θα συνεχίσει αργότερα. Γιατί θα μας διαβάσει την ιστορία της Ανατολής. Σου έχω και εδώ κάποια πράγματα που πρέπει να τα διαβάσει. Μάλλον εδώ. Γιατί πρέπει να είμαστε χορτοφάγοι και πόσοι άνθρωποι πριν από εμάς ήταν χορτοφάγοι κλπ. Γιατί, για να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, η κοινή θνητή, το λιγότερο κακό. Να δώσω λοιπόν το λόγο σε σένα, κυρία Μαρία. Ό,τι θέλετε. Καλησπέρα. Λάμπετε σήμερα, κυρία Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πώς να τη λάβω με τέτοια παρέα δίπλα μου, έτσι. Δεν είναι κομπλιμέντο, είναι μια αλήθεια την οποία βλέπω εδώ. Ωραία. Χαίρομαι που λάμπω και ελπίζω να μοιράσω και σε εσάς το φως. Και να σε δω. Από τη λάμψη. Για να σε δω, γιατί είμαι πολύ αυστηρός σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι ο Θεός και ο φόβος δεν έχουν θέση στην εκπομπή αυτή που κάνουμε. Έτσι. Ξεκινάμε καλά. Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ούτε ο Θεός ούτε ο φόβος έχουν θέση σε αυτή την εκπομπή. Αυτά για τους... Για κάποιους δεν τους περιφέρουμε, ούτε ούτε ο Θεός είναι μια μικρή δύναμη, είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην κατάσταση της ύπαρξης. Αυτός δημιουργεί σώματα μέσα από τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις που
ενεργούν οι άνθρωποι μέσα σε κόσμο των φαινομένων, είτε στο φυσικό κόσμο, είτε στον αστρικό, είτε στον αιτιατό. Ο Θεός λοιπόν τι κάνει, μέσα, αφού μας έβαλε το πνεύμα να μπούμε μέσα στον κόσμο του Δούνε και Λαβήν, του εγώ και εσύ, ο Θεός λοιπόν σύμφωνα με τις πράξεις μας και τη φαινομενική ελεύθερη βούληση μας αφήνει να έχουμε δράση. Έτσι. Και αυτή τη δράση λοιπόν την πληρώνεις κατά κέφαλα, άρα δεν είναι ελεύθερη ουσιαστικά η βούληση, αφού πράττουμε μέσα στον κόσμο των φαινομένων. Βλέπεις, έχει δωροδόκους, έχει δωροπλόκους, έχει λάγνους, έχει εγωιστές, έχει όλα τα μήκη και πλάτη της άρνησης του ότι κάνω κάτι και θα έχω αποτέλεσμα. Και πληρώνουμε τελικά και στη μορφή μας το αποτέλεσμα, έτσι, και στην οικογένειά μας, και στα παιδιά μας το αποτέλεσμα και σε εμάς τους ίδιους. Σας ακούμε, κυρία μου. Σήμερα, μια και ο τίτλος είναι «Σπίθες πάνω στην ατραπό». Όχι ο τίτλος, ναι, σπίθες. Έτσι, ναι. «Σπίθες πάνω στην ατραπό». Και μπορεί κάποιος να ρωτήσει ποιες είναι οι σπίθες, έτσι. Έτσι. Οι σπίθες, λοιπόν, είναι όλες οι ψυχές που έχουν κατέβει και που θέλουν να γυρίσουν στην αρχική τους κατοικία. Mm-hmm. Έτσι. Να πούμε ποιες είναι αυτές οι σπίθες. Κάθε ψυχή λοιπόν είναι μία σπίθα. Να διαβάσω και ένα έτσι, κομμάτι από ένα βιβλίο. Θα το σχολιάσω, να διάβασα ένα κομμάτι. Κάθε ψυχή είναι μία σπίθα της Θείας Φλόγας και η σχέση μεταξύ του υπέρτατου δημιουργού και της ψυχής ήταν και είναι ακόμα μία σχέση διάπειρης αγάπης. Επί αιώνες κατοικούσαμε στην αληθινή μας πατρίδα, αλλά σε κάθε ψυχή ο υπέρτατος πατήρ έδωσε ατομικότητα, η οποία έφερε μέσα της ισχυρό εγωισμό, καθώς επίσης και ελεύθερη βούληση, την οποία την από τον Θεό δοσμένη ελευθερία εκλογής να ακολουθήσουμε την προς τα άνω ή κάτω ατραπό. Εδώ τώρα να σταματήσουμε. Είναι αυτό που είπες και εσύ πριν. Να το εξηγήσουμε καλά για να γίνει κατανοητό. Μιλάμε, γιατί, ναι. Γιατί πραγματικά όσοι μου τηλεφώνησαν, είδαμε μια, πώς να το πει κανείς, είχα στις εκπομπές που έκανα μόνος μου κάτι το οποίο ήταν απόμακρο. Η ομορφιά σε αυτή την εκπομπή που έχω και σας παρέα είναι το ότι αναλύουμε αυτό το οποίο διαβάζουμε ούτως ώστε γίνεται πολύ πιο κατανοητό, πιο προσιτό, ναι. Πολύ πιο προσιτό σε ανθρώπινες ψυχές οι οποίες ψάχνονται. Άρα λοιπόν εδώ αναφέρεται. Ουσιαστικά μιλάμε για την πτώση της ψυχής. Άρα δηλαδή, λοιπόν δεν έχουμε ελεύθερη βούληση ουσιαστικά. Όχι. Νομίζουμε ότι δρούμε ελεύθερα, γιατί μας δόθηκε ελευθερία στην πράξη απάνω. Ας πάρουμε την παραβολή, για παράδειγμα την παραβολή του Άσου του Ιού. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που έφυγε από ένα προστατευμένο περιβάλλον. Τι σήγεις τώρα. Για να γνωρίσει τον έξω κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος δεν έφαγε τα μούτρα του και μετά ξαναγύρισε στον πατέρα, ο οποίος πατέρας τον δέχτηκε ακόμα με μεγαλύτερη αγάπη από ό,τι πριν. Ή ας πάρουμε το παραμύθι, να το πω σε εισαγωγικά, τον πρωτόπλαστο. Δεν ήταν όλα τέλεια, αλλά ήθελαν να γνωρίσουν την δική τους αλήθεια. Εντάξει, τώρα να το πάρουμε από ψηλά, είναι ένα σχέδιο το οποίο δημιούργησε προκειμένου να κατανοήσει η ψυχή το Δούνε και Λαβήν, το εγώ και εσύ. Την φαινομενική ελεύθερη βούληση μέσα σε χώρο και σε χρόνο. Αυτό είναι ένα σχέδιο λοιπόν, ένα παιχνίδι, από ό,τι έχουν πει οι διδάσκαλοι. Έτσι, ναι. Το παιχνίδι αυτό εμείς θέλουμε να το ζούμε συνέχεια ή όσοι ψάχνονται για τα πνευματικά. Μήπως εισχωρεί κάποια δύναμη μέσα του διδασκάλου και προσπαθεί να μας βγάλει μέσα από αυτό το παιχνίδι. Κάποια στιγμή έρχεται η χάρη του. Κάποια στιγμή όταν αυτός ο εγωισμός αρχίζει και φθήνει. Ας πούμε δηλαδή ότι είναι στο ζενής, πέφτοντας, και αρχίζει σιγά σιγά με το Δούνε και Λαβήν και γίνεται πολύ, γίνεται ανεπαίσθητος. Ή τέλος πάντων μπορεί να υπάρχει, αλλά να διακρίνουμε και ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Εκεί έρχεται η χάρη του. Πολύ ωραία. Και από εκεί και μετά ξεκινάει ένα άλλο παιχνίδι, θα το έλεγα και αυτό, παιχνίδι. Μέσα τέλος πάντων στο παιχνίδι το μεγαλύτερο και αυτό. Το παιχνίδι της επιστροφής δηλαδή. Ναι. Αυτό εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Τι βαρύ πράγμα. Ένα άλλο παιχνίδι αυτό. Θα ήθελα. Έχει τόσο παιχνίδι. Αν δεν το δεις σαν παιχνίδι, δεν θα επιβιώσεις.
Ναι. Έτσι. Σωστά το θέτεις. Λοιπόν, πολύ ωραία το ξεκίνησες. Ναι. Σε ευχαριστώ που μελέτησες έχουμε... τόσο πολύ. Θα σου πω το εξής. Όταν ξεκινάω να προετοιμαστώ για κάτι, αυτό που ανοίγω και βλέπω μπροστά μου, είναι αυτό που... Δηλαδή συντονιζόμαστε. Είναι αυτό που σκέφτεσαι και εσύ. Τη στιγμή που θα κάνεις τη στιγμή που θα κάνεις μία ανοίξη, μαγικά, πέφτω κι εγώ στο ίδιο ακριβώς εδάφιο. Θα πω κι εγώ κάτι σχετικό. Θα το πεις τώρα ή θα περιμένουμε λίγο, να μην αντιπούμε τους συνομιλητές μας. Όχι, αργότερα και αν υπάρχει χρόνος. Θα υπάρξει χρόνος. Ένα βήμα μετά μόνο. Μετά. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσω πρώτα ένα ποίημα το οποίο έγραψα σύμφωνα με τις ομιλίες που ακούω σε ένα λεγόμενο πνευματικό κέντρο. Και δεν θα έλεγα ότι είναι το δικό μου πνευματικό κέντρο. Σαν παρατηρητής παρακολουθώ αυτές τις ομιλίες εκεί. Γιατί έχω πει και άλλη φορά ότι αν θα βρω κάτι καλύτερο μέσα από αυτό που παρακολουθώ, θα φύγω από εκεί και θα πάω στο καλύτερο. Νομίζω ότι αυτό κάνει και ο Παπανικόλας. Θα μου πεις τώρα πώς παντρεύεις τη σκέψη του Παπανικόλα με την εκπομπή αυτή. Ο Παπανικόλας ψάχνει συνεχώς για καλύτερους εργαζόμενους. Και βέβαια πολλές φορές πέφτει και σε λάθος. Όπως και ένας πνευματικός αναζητής μπορεί να πέσει σε λάθος. Να έχει δηλαδή έναν καλό εργαζόμενο, να το διώξει και να πάρει έναν που θα είναι χειρότερος. Αλλά δεν διστάζει όμως να κάνει αλλαγές. Λοιπόν, πέτρα που... Κυλάει, δεν χορταριάζει. Λοιπόν, θα ήθελα να μου διαβάσεις εσύ πρώτα, μετά να το διαβάσω το δικό μου. Ένα ποίημα με επικεφαλίδα «Ο φίλος». Είναι αφιερωμένο εξαιρετικά σε ένα φίλο. Σε ένα φίλο, μάλιστα. Όταν ο φίλος μου ήρθε, η καρδιά μου χαροποιήθηκε και ό,τι είχα καλύτερο, του το πρόσφερα με την ψυχή μου. Τα μάτια του με δέος με κοίταζαν, γιατί το παρελθόν έσπαγε. Και μια αδελφική φιλία έμπαινε στο δρόμο, όπου τέλος θα έφερνε. Ωστόσο, πάντα ό,τι έχει αρχή, φτάνει και στο τέλος. Φίλε, σε ευχαριστώ. Όπου η δρόμη μας τελείωσε. Είναι λίγο αστροπελέχη, βέβαια, αυτό το ποίημα. Αλλά εντάξει, μη το πάρει και στα σοβαρά. Τελειώνει η δρόμη. Όλοι οι φίλοι είναι μήπως σε μήνυμα για όλους τους φίλους που ξεκινάμε και μετά... Τώρα δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Άμα είσαι προσκολλημένο, τελειώνει. Άμα δεν είσαι. Τώρα που νομίζω ότι έχω κλείσει ένα μεγάλο κύκλο, θα μπορώ να αποσυρθώ για να μπορέσω να κινητοποιήσω το νου μου. Βέβαια, είπα ότι μετά από 2 χρόνια αυτό θα το κρατήσω αυτή την υπόσχεση. Θα κάνω τα δυνατά να εκφράζω κάποιες απόψεις και σε λίγο καιρό θα αρχίσω να αποσύρομαι. Απλά θα δίνω κάποιες νήξεις για να κάνουμε ανάπτυξη σε μια φιλική συζήτηση. Και βέβαια, όπως είμαι καυστικός πάντα σε κακό κείμενα, θα συνεχίσω με ένα άλλο ποίημα για να μπορέσουμε να ξαναπάμε στο Λευτέρι. Ντροπή μου, εσύ πάντα στη θέση τους βάζεις τα κακό κείμενα. Ντροπή σε μένα δηλαδή. Τα ανώμαλα ρήματα και τα βλαμμένα άτομα. Μην μου κάναν τίποτα άμα είναι βλαμμένα. Απλά πως έχω λάβει το μήνυμα μέσα από εκφράσεις άστοχες απάνω σε μια πνευματική εκπομπή ή ομιλία. Πώς μπορεί ένας διδάσκαλος να έχει οικογένεια, να έχει παιδιά και να τα σπουδάζει και μια μαθήτρια να εξοργίζεται με την ιδέα των παιδιών, πρεζόων. Κάποιος σε έφερε στη ζωή για να μπορέσει να ανακαλύψει αυτά που δεν θα ξαναχρειαστείς γέννηση. Οι ίδιοι οι διδάσκαλοι μας λένε ότι κάνετε οικογένεια, για να μπορείτε να περνάτε αυτό το κατόφλι, το περαστικό κατόφλι της ζωής, σε άλλες διαστάσεις. Κάντε οικογένεια. Θέλεις τη λαγνία να την έχεις κοντά σου, μέχρι να την ξεπεράσει όταν θα έρθει σε επαφή με τον ήχο. Όσο μένει μέσα στο κεφάλι σου η ιδέα του αντίθετου φίλου, δεν θα το ξεπεράσεις ποτέ. Είναι αδιανόητο σε πνευματικές ομιλίες να ακούς μαθητή ο οποίος εκφράζει άποψη ή ομιλία και να λέει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα μέσα στο κεφάλι της να βάλει την οικογένεια ή να κάνει παιδιά. Δεν είμαστε εδώ, είπε συγκεκριμένα, για να ραδιάζουμε παιδιά. Το πέρασε βρεζόν αυτό το στάδιο. Και έδιωξε την καλύτερη υπόθεση που είχες σαν
σύζυγος, ένα ωραιότατο παλικάρι. Αρκετά είναι σχολιασμός δικός μου. Ντροπή για όλους να απαιτούν σε άγωνα μέρη τα σπέρματά τους, ενώ η φύση όρισε να εσαρκώνονται ψυχές προκειμένου να λυτρωθούν. Θα φέρεις μια αλύτωτη ψυχή, η οποία περιμένει στον αστρικό κόσμο με σκοπό να έρθει στον πλανήτη και εσύ θα είσαι το μέσον και θα βγάλεις λίγο τον εγωισμό σου στην άκρη για να γίνεις ο άλλος. Ποιος άλλος? Η γυναίκα σου, το παιδί σου, τα εγγόνια σου, που δεν είναι δικά σου ουσιαστικά. Η φύση το όρισε να έχουμε οικογένεια. Ακόμα και ο Χριστός είχε οικογένεια. Και το πρώτο του παιδί το έλεγαν Ιωσήφ. Το ξέρουν τα Χριστιανόπουλα. Η Παρθένος Μαρία έκανε άλλα τρία παιδιά. Πού πάω τώρα την συζήτηση? Το λέω για να ξυπνάνε αυτά τα ζώα τα οποία ανεβαίνουν απάνω στην έδρα και κάνουν πνευματικές ομιλίες. Μπορείς να τα αποδείξεις αυτά που λες? Ναι. Άμα μπορείς να τα αποδείξεις. Σε προσωπικό επίπεδο για τον εαυτό μου. Ντροπή οι Έλληνες να είναι προδότες, κλέφτες, δωροδόκοι, δολοπλόκοι, τεμπέλιδες, άσωτοι. Υπογραφεί κανένας. Δεν θα διαβάσω άλλο ποίημα. Με συγχωρείτε. Την επόμενη φορά. Σας έφτιαξα τώρα τη διάθεση λίγο για να λαλήσετε περισσότερο. Σ' ακούμε. Λευτέριο. Άλλο χαρτάκι. Άλλο χαρτί. Άλλο χαρτί αυτό. Μητέρα όλων των αγαθών και το γνώρισμα των μαθητών του Ιησού και η δύναμη συγκρατεί όλη μας τη ζωή, είναι πάνω από όλα η αγάπη. Η αγάπη. Τώρα τα βάλεις θέση. Τι μας είπες τώρα? Μας έβαλες στη θέση μας. Το δεύτερο χαρτάκι συμπλήρωσε το πρώτο. Είναι για μένα τώρα αυτό, έτσι. Τράβηξε ένα σπαθί και μου κάρφωσε την καρδιά. Τα χέρια στην καρδιά. Κανένα μαζέψου μου λες δηλαδή, γιατί ουσιαστικά αυτά που εκφράζεις βγάζουν αγανάκτηση. Λοιπόν, με έβαλες θέση μου κυριολεκτικά. Αγάπη. Άγω την πύλη, περπατάω μόνος μου. Έλα δηλαδή μέσα σου κανένα και κοίταξε ποιος είσαι εσύ και μην κρίνεις τους άλλους. Μα έχω πει ότι η εκπομπή αυτή είναι ελευθερή. Είναι δημοσιογραφική. Δηλαδή, δεν νοείται δημοσιογράφος ο οποίος να μην κρίνει. Τώρα καταλαβαίνεις τη διαφορά ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι ασκούν ένα πνευματικό αγώνα και τη διαφορά με έναν δημοσιογράφο. Δημοσιογράφος θα κρίνει. Και τι είναι δημοσιογράφος? Κάνει έρευνα, έτσι. Διασταυρώνει την έρευνά του, τη μελετάει πάρα πολύ καλά και την αποδίδει. Και είναι πάλι υποκειμενικός. Η εκπομπή μου δηλαδή είναι υποκειμενική. Δεν είναι αντικειμενική. Δεν γνωρίζω την αλήθεια του άλλου ο οποίος εκφράζει μια αλήθεια. Εξέφρασε μια αλήθεια τώρα. Έτσι δεν είναι? Η οποία αλήθεια ουσιαστικά με κολλάει στο ντουβάρι. Μην κρίνεις. Και κοίταξε, η αγάπη είναι το πάνω. Έλα που δεν αποδεικνύεται συζητώντας. Κατάλαβες τίποτα? Σε ευχαριστούμε, Λευτέρη. Ορίστε, κύριε. Θα προχωρήσετε με ποίημα? Ναι, γιατί όχι. Σκάβοντας το βούρκο των πυλών των ανοιχτών, θα βρει κανείς απειλά μουχλιασμένη. Νοητικές παραλλαγές, τρελών βροχών, ποτάμια φουσκωμένα. Σαν τη μαϊμού, είπαν πολλοί πως το μυαλό κινείται και ανάποδα σε ένα λεπτό τη γη των παραδείσων κάνει. Τέτοια είναι η φύση του λοιπόν. Αναποδιές το ίσωμα να φέρνει, να κάνει το όμορφο άσχημο και το άσχημο ωραίο. Όλα αυτά για το νου μας. Πολύ ωραία. Έχει μεγάλη ανάλυση αυτό το ποιος ποίημα. Ποιος το έγραψε αυτό? Κανένας. Αλήθεια? Μπράβο στον πολύ ποίημα. Μεγάλη ανάλυση για αυτό το ποίημα. Είναι από τα καλύτερα που έχω διαβάσει. Κάθε δύστιχο έχει και... Πολύ ωραίο. Να το αναλύσουμε να... Όχι, αν το αναλύσουμε, όπως κατάλαβε. Μου φαίνεται ότι παίζει το ρόλο εδώ που λέει σήμερα τα κάνει το όμορφο άσχημο και το άσχημο όμορφο για να αποδείξει το έσωμα να φέρνει. Αυτό το ρόλο είναι, παίζει. Είναι μήπως η μαϊμού που φέρνει την κούμπα όλο το παράδεισο. Έχει το ρόλο της μαϊμούς. Τα ποίηματα λοιπόν, οι καλλιτεχνίες, τα τραγούδια, όλα αυτά λοιπόν είναι νοητικά παιχνίδια και κάνουν το όμορφο άσχημο και το άσχημο ωραίο. Μαρία. Εγώ θα συνεχίσω με ένα ποίημα το οποίο
Το έγραψε ένας μεγάλος μύστης. Το μισό θα διαβάσει και το άλλο μισό στο άλλο διάλειμμα, γιατί ήδη πήγε 4 ώρες. Ωραία, ωραία. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο και να το διαβάσουμε μετά ολοκληρωμένο? Καλύτερα να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στο λίγο κενό που μας μένει, για να μπούμε με δυναμισμό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ωραία, λοιπόν. Τι θα διαβάσεις? Να ξεκινήσω? Ξεκινά. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με ερώτηση. Γιατί πίνεις νερό, ο κύκνε της ψυχής? Υπάρχει ένας ωκεανός από νέκταρ μέσα σου που μπορείς να πιεις μόνο αποσύροντας τη συνείδησή σου προς τα μέσα. Κάψε αυτό τον κόσμο, σπρώξε την προσοχή στον εσωτερικό ουρανό και αναγνώρισε το παλάτι μέσα από τις εσωτερικές πινακίδες. Μέχρι εδώ. Έχει πει τόσα πολλά αυτό το κομμάτι, όπου είναι και ίσως αιτία για ολόκληρη εκπομπή. Κάψε αυτό τον κόσμο. Δηλαδή τι σε κάνει ο ποιητής? Σε εμπριστεί να βάλεις φωτιά και να κάψεις τον κόσμο, τα πεύκα, τα ζώα, τις μύγες? Ή κάψε μέσα στη συνείδησή σου. Κάψε την επιθυμία σου. Κάψε για αυτό το κόσμο. Κάψε τις προσκολήσεις σου, κάψε τις επιθυμίες σου. Βγάλεις από όξο, μέσα από το νου σου, προκειμένου να περάσει μια άλλη διάσταση που είναι μέσα σου και εσύ κοιμάσαι ως προς αυτή τη διάσταση. Αυτή η εκπομπή, φίλες και φίλοι, δεν είναι εκπομπή για τις πλατείες. Είναι για τις κορυφές των βουνών. Όποιος μπορεί να το κατανοήσει, ας καθίσει να ακούσει αυτή την εκπομπή. Όποιος εκνευρίζεται, ας την λύσει. Έχει τόσα ωραία πράγματα. Σε λίγο έχει ποδόσφαιρο. Έχει μπάσκετ. Έχει μοντέλα τα οποία κάνουν πασαρέλα στις εκπομπές, στις τηλεοπτικές. Έχει τόσα άλλα πράγματα που μπορεί να περάσει ωραία. Άλλωστε δεν είναι όλοι για να φύγουν από αυτό το πλανήτη. Για να μην κάψετε αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Μην τον κάψετε εσείς. Για αυτό το κόσμο κάπως να λειτουργεί. Αν δεν τον κάψουμε μετά, τι θα μείνει? Εδώ και με λοιπόν. Βγάζουμε τις εικόνες που έχουν δημιουργηθεί. Για να αφήσει ο αρχιτέκτονα στον κόσμο να κάνει. Έχει πυροσβέστες, δεν υπάρχουν πυροσβέστες που παραμονεύουν? Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και ο φίλος μου Βαγγέλης θα μας κάνει ένα μουσικό διάλειμμα με όποιο τραγούδι θελήσει εκείνος από αυτό που του έχω δώσει. Είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, βέβαια, αρκεί να κάνει του λέω εγώ. Ανθρώπινη να γίνει ειρήνη.
ανθρώπινη να γίνει. Λοιπόν, τα όργανα. Πού το βρήκες, ρε Βαγγέλη, και το έβαλες. Εδώ σε αυτήν την εκπομπή αρχίζουν τα όργανα, φίλες και φίλοι. Θέλουμε, δεν θέλουμε, λοιπόν. Τα παρακολουθούμε. Τα όργανα τώρα μπορεί να εκδηλώνονται μέσα από αυτή την παρέα. Είμαστε όργανα. Έτσι να μας πάρετε. Η μεγαλύτερη ουσία για κάθε αναζητητή και κάθε μαθητή είναι να τελειώνεις με τα όργανα. Ούτε τηλεοπτική εκπομπή χρειάζεσαι. Ούτε αναλύσει χρειάζεται τίποτα. Πέντε άγια ονόματα είναι όλη υπόθεση. Αν τα είχες αυτά κάνει πράξη, δεν θα είσαι ανάγκη να βλέπεις για αυτή την εκπομπή. Ούτε να τυραννιέσαι όταν σου κάνουν κριτική. Κάντε μου όση κριτική θέλετε. Θα έρχονται απάλυτα απάνω με τα βέλη και θα γυρίζουν πίσω. Δεν δίνω δεκάρα. Αν τολμάτε, κάντε και εσείς αυτό το πράγμα. Αυτό το εγχείρημα. Το να εκφράζετε απόψεις μέχρι να βρείτε τέλειο διδάσκαλο, αυτό είναι το αποκορύφωμα μέσα από την πληροφόρηση αυτής της εκπομπής, και να δέχεστε κριτική όσοι ανεβαίνετε σε εκείνο τον μπάγκο απάνω για να εκφράσετε απόψεις. Να λάβετε υπόψη σας ότι παίρνετε πολύ βαρύ κάρμα όταν λέτε ηλικιότητες. Βαρύ κάρμα. Και αυτό το έχει εκφράσει ο διδάσκαλος. Και ο διδάσκαλος λέει: κάντε ελεύθερες ομιλίες, μην κάνετε τυποποιημένες ομιλίες. Νομίζω ότι από μετά από 17 χρόνια εκπομπών στην τηλεόραση, με δύο εκπομπές την εβδομάδα που έκανα παλιά, μία μουσική και μία φιλοσοφική, ότι έχω αποκτήσει μία πείρα. Τώρα μπορώ να μην ανοίγω και κανένα βιβλίο και να εκφράζω απόψεις. Γιατί είναι μία παιδεία. Στα πανεπιστήμια πηγαίνουν, α, έχουμε γραμμή, ας την ακούσουμε. Πηγαίνουν 4 χρόνια και εκφράζουν απόψεις διδασκαλικές. Εδώ έχουμε 37 χρόνια έρευνας και έκφρασης. Ας ακούσουμε λοιπόν τη γραμμή. Παρακαλούμε. Καλησπέρα. Καλώς τη δασκαλίτσα. Τι θα γίνει τώρα με αυτή την περίπτωση, όποτε παίρνω τηλέφωνο η καρδιά μου πάει να σπάσει. Δεν μπορώ να μιλήσω. Σπάστε να τελικά, να τελειώνεις με την καρδιά. Να πας πιο πάνω. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, σχετικά με αυτά που λέγατε πριν, ήθελα να πω ότι δική μου άποψη, δεν ξέρω αν ισχύει, πιστεύω ότι όταν θα καταλάβουμε προσωπικά ο καθένας ότι όλες μας οι σχέσεις εδώ, φιλικές, ερωτικές, επαγγελματικές, είναι δώρα για την πνευματική μας εξέλιξη. Έτσι, έτσι ώστε συνειδητά η ψυχή να ξεφύγει από τον κύκλο των ενσαρκώσεων, νομίζω ότι τότε εξαφανίζονται όλοι οι εχθροί και παντού βλέπεις την αντανάκλαση της υπέρδοτης αγάπης, ας πω, του φωτός. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο κλειδί. Έτσι θα ξεφύγουμε και από το θυμό και από τις προσκολήσεις, θα τα δεχτούμε με αγάπη, με χαρά όλα, θα τα ζήσουμε, θα τα ξεπεράσουμε και θα βοηθηθούμε. Δασκάλα, σε ευχαριστώ για αυτή την έκφραση. Πάντως, αν ο ομιλών, ο κεντρικός ομιλών, ο ομιλητής, ήθελε να προσελκύσει ανθρώπους, ναι, στο να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο με την καλοσύνη, με την γλυκύτητα, με την υποκρισία, θα είχαμε μαζέψει τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο που εκφράζομαι, και καμιά φορά κρίνω σαν δημοσιογράφος, διώχνω τις μύγες. Δεν θέλω να πλησιάσουν πάρα πολύ οι μύγες ή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανεπεξέργαστοι και ψάχνουν δίθεν για πνευματική ατραπό και τα μπερδεύουν όλα, και τα ερωτικά και τα φιλοσοφικά και τις προσκολήσεις και τους εγωισμούς, τα μπερδεύουν όλα νομίζοντας ότι τους προσφέρει κάποιος πνευματική ενέργεια.
Πάντως οι μύγες δεν αντέχουν πολύ να τραβώ, έτσι κι αλλιώς θα φύγουν κάποιοι. Το θέμα είναι ότι πάνε και στο μέλι, εσύ, και λερώνουν το μέλι, δεν είναι δασκαλίτσα. Δεν θέλουν να λερώνουν το μέλι. Είναι ωραίο ότι είναι γλυκό το μέλι. Νομίζω πιο γλυκό είναι το μέλι αφού φτάσεις σε κάποια επίπεδα. Μετά γλυκένεσαι και θες κι άλλο. Αυτό δεν είναι τίποτα εδώ που ζούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας παρακολουθείς και ίσως σου αρέσει και εσένα που γίνεται πιο κατανοητή η εκπομπή. Ναι. Μην διαβάζοντας πάρα πολλά βιβλία ή και σχολιάζοντας κάποια κομμάτια τα οποία θα διαβάσουμε. Εμένα πάντως αυτή η εκπομπή προσωπικά με έχει βοηθήσει σε συνδυασμό με το διάβασμα και το ψάξιμο. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μου έχει λύσει πολλές απορίες. Το λέω και γράφεται αυτό που λέω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζω να σας παρακολουθώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Και βέβαια και άλλοι φίλοι μπορούν να πάρουν τηλέφωνο όταν γίνεται πιο ανοιχτή η εκπομπή. Μπορούμε να τους ακούμε. Επίσης θα ήθελα να δώσω κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία του σταθμού. Όποιοι δεν θέλουν να ακουστεί η φωνή τους, να στέλνουν μήνυμα. Και δεν ξέρω αν ο Βαγγέλης από μέσα από το κοντρόλ μας πει κάποια τεχνική μέσα από κάποια στοιχεία για να περνάνε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τα μηνύματά σας. Δεν ξέρω αν μας καλύπτει το www.tvtelefos.gr να απευθυνθούν στα στοιχεία του σταθμού που εκπέμπει αυτή την εκπομπή ή χρειάζεται κάτι άλλο για να μπουν μέσα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να αφήσουν μηνύματα τα οποία θα ήθελα να πούν, αλλά φοβούνται, ντρέπονται ή δεν μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα άποψη. Ο Λευτέρης θα μας πει ή θα μας δώσει κάτι γραμμένο για να το μεταδώσουμε στους θεατές αυτής της εκπομπής. Να, τηλέφωνο βάρης αμέσως. Λοιπόν, Λευτέρη, αν δεν έχουμε γραμμή απευθείας να μας δώσει τώρα ο Βαγγέλης, μπορείς να συνεχίσει το επόμενο κομμάτι που έχει διαλέξει. Παρακαλούμε. Ένα άλλο πολύ γνωστό τσαλαπετινό. Εσύ που είσαι ο οδηγός μας, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Λευτέρη, να σε διακόψω λίγο. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Προηγείται το τηλεθεατή ή η τηλεθεατρή. Παρακαλούμε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλώς τον. Παρακαλώ, αφήστε το Λευτέρη να ολοκληρώσει. Δεν υπάρχει. Όχι, όχι, γιατί πληρώνει τηλέφωνο. Α, εντάξει. Και αυτή την εποχή είναι πολύ δύσκολο να πληρώνει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ωραία μηνύματα σήμερα, καθαρά. Α, σ' αρέσουν. Ναι, δηλαδή καθαρά μηνύματα, ωραία. Δηλαδή σύντομα αλλά ωραία μηνύματα. Δηλαδή, ας πούμε, η διανόηση είναι παραπλάνηση έτσι κι αλλιώς. Είναι πριν και μετά. Είναι φυλακή, είναι κλουβί. Δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια έρχεται μόνο μέσα από την εμπειρία και το βίωμα, εκ των έσω. Αυτά που λέμε εμείς τώρα είναι αλήθεια? Όχι. Αλλά είναι ψέματα τα οποία προσπαθούν να μιλήσουν για την αλήθεια. Α, να μας βάλουν σε μια βάση. Κάτι λες. Ναι. Κάτι δηλαδή, πολύ ωραίο λες. Εγώ αυτό πήρα. Γι' αυτό λέω ωραίο μήνυμα σήμερα, καθαρό. Όμορφο. Δηλαδή, ότι με πολύ λίγα λόγια, οτιδήποτε έχει εδώ δράση, αντίδραση, αιτία, αποτέλεσμα, πριν και μετά, χώρο και χρόνο, διανόηση κτλ. Είναι η παγίδα. Είναι το κλουβί, είναι το ψέμα. Είναι η φυλακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε όλοι παρέα δηλαδή. Εγώ παρακαλώ, έχω κι άλλα δύο σχόλια να κάνω, παρακαλώ. Όλα τα υπόλοιπα τα ανθρώπινα τα αφήνω στην άκρη βέβαια, δεν έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Απάντησε ο μικρός Λευτέρης με την αγάπη γι' αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Είδες τι απάντηση που έδωσε. Ακριβώς, είδες πως έρχεται πάντοτε η κατάλληλη απάντηση την ώρα που πρέπει να την ακούσουμε. Πήγα να τον στριμώξω, αλλά δεν πιάνει. Λοιπόν, και ένα τελευταίο σχόλιο περί φίλων. Οι φιλίες που ξεκινούν με σπαθιά αυτού του κόσμου εδώ, αυτή τη ύπαρξη, στον χώρο και στον χρόνο, θα τελειώσουν μόνο όταν θα έρθει το σπαθί της αγάπης μέχρι το τέλος. Οπότε οι φιλίες ακόμα συνεχίζονται. Με συμπλήρωσες. Εντάξει, απάντησα στο ποίημα. Ήθελε να δω, θα προβληματιστεί κάποιος. Προβληματίστηκα εγώ. Λοιπόν, οπότε μέχρι να έρθει το σπαθί της αγάπης και να ολοκληρωθεί ο κύκλος, η φιλία δεν τελειώσε. Το φαντάζεσαι να καθαρίζουν φασολάκια ή πατάτες με το σπαθί της αγάπης? Λοιπόν, επειδή έχω καθαρίσει πολλά φασολάκια και πατάτες, θα τα πούμε σε λίγο, κατά τις 5.30. Εντάξει. Εντάξει, γεια. Έγινε, γεια χαρά. Λοιπόν, ωραία παρέμβαση και αυτή, παιδιά. Πολύ καλή. Έτσι. Λοιπόν. Για συνέχιση, Λευτέρη. Λευτέρη, συγγνώμη. Ένα άλλο πολύ, είπες τον τσαλαπετινό. Εσύ που είσαι οδηγός μας, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αν παραδώσω τη θέλησή μου σε σένα?
Δεν μπορώ από μόνος μου να δεχτώ τα βάσανα και τον πόνο που ξέρω ότι θα πρέπει να περάσω. Αλλά μπορώ να συμφωνήσω να υπακούω στις διαταγές και αν τύχει και γυρίσω το κεφάλι μου μακριά θα πληρώσω πρόστιμο. Τότε ο Τσαλαπετινός απάντησε, μίλησες καλά. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει τίποτα καλύτερο από αυτό. Γιατί πώς μπορείς να παραμένεις κύριος στο εαυτό σου να ακολουθήσεις τις συμπάθειες και τις αντιπάθειές σου. Αλλά αν υπακούεις τελειωματικά μπορείς να γίνεις αφέντης στο εαυτό σου. Αυτός που υποτάσσεται σε αυτό το μονοπάτι ελευθερώνεται από την απάτη και ξεφεύγει από πολλές δυσκολίες. Μια ώρα υπηρεσία στο Θεό σύμφωνα με τον αληθινό νόμο αξίζει μια ολάκερη ζωή υπηρεσία στον κόσμο. Αυτός που δέχεται τον παθητικό πόνο είναι σαν ένα περιπλανόμενο σκυλί που είναι αναγκασμένο να υπακούει στα αγούστα του κάθε περαστικού. Αλλά αυτός που αντέχει έστω και μια στιγμή ενεργητικού πόνου σε αυτό το μονοπάτι ανταμείβεται πλέρια. Ανταμείβεται? Πλέρια. Πλούσια. Πλέρια, πλούσια. Ναι. Πλούσια, ναι. Ανταμείβεται πλούσια. Πολύ ωραίο και αυτό. Μιλάω ουσιαστικά για την παράδοση. Μία στιγμή, μία στιγμή ενεργητικού πόνου είναι ισοδυναμεί με μία ζωή παθητικού. Πόσο μεγάλα είναι τα μεγέθη συγκριτικά. Ναι, μεγάλες αντιθέσεις. Mm-hmm. Μα είπε ο Χριστός τώρα στο Ελαιόν, είναι ανάγκη να πιω το ποτήρι αυτό. Mm-hmm. Μιλάει για ανθρώπινη φύση. Ναι. Και λέει ας γίνει το θέλημά σου. Εκεί μίλαγε η παραδοχή. Ποιος θα έχει αναλύσει αυτά τα πράγματα στην Ορθοδοξία να μας τα πει. Καθόμουν χθες στη δουλειά με ένα παλικάρι ο οποίος ερευνά, αλλά έχει πέσει το δόγμα πολύ της χριστιανοσύνης. Και είχαμε μάλιστα σχολιάζαμε για έναν μοναχό που τον έβγαλε αυτή με το έχεις γράμμα, το πακέτο, πώς το πει. Ναι, ναι. Κοπέλα αυτή, η Πάπα Βασιλείου. Τέλος πάντων, είχε αυτός λεφτά, ήταν μάνατζερ, ήταν και είχε βοηθήσει και πολλούς τραγουδιστές. Και είδε κάποιο όραμα, κάποια στιγμή, και θέλησε να ψαχτεί. Και όπως κάναμε μια ανάλυση εκεί στην εργασία, μου λέει: αυτοί οι άνθρωποι είναι θεόσταλτοι. Δηλαδή, τους έχουν περάσει τέτοιο φόβο. Δηλαδή, γιατί το κάνει αυτό, εγώ εκεί έχω. Αυτό εμένα, όχι με εξοργίζει, αλλά με θλίβει. Γιατί βάζουν αυτές τις πύλες και σε τρομάζουν και σε φοβίζουν και σου λέει ότι εσύ δεν μπορείς να μπεις να δεις πράγματα, δεν μπορείς να φτάσεις. Δεν είναι έστω και αυτό που λέμε Θεό, αυτό που λέμε Χριστό. Σου λέει όχι, αυτοί είναι κάποιοι εξειδικευμένοι που ήρθαν στο πλανήτη για αυτό το λόγο. Γιατί ρε, εσύ τι είσαι, ζώο είσαι, δηλαδή. Εκείνη την ώρα δεν εξοργίζεσαι με αυτό που σου λέει ο παπάς. Είναι σκοταδισμός. Είναι χαμηλά έτσι. Επίπεδα συνείδησης, να σε κρατάνε σε χαμηλό επίπεδο συνείδησης για να θεωρείς ότι εσύ δεν είσαι άξιος. Εσύ και ο διπλανός. Μα τόσο, δηλαδή έχουμε τόσο μικρή αυτοεκτίμηση. Αυτό δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μικρή είναι η αυτοεκτίμηση του κόσμου να του πει ένας παπάς, ένας μόνο, ένας οποιοσδήποτε, να του πει όχι εσύ δεν είσαι γι' αυτό, είναι κάποιοι. Και πώς το αντιλαμβάνεσαι στο 2011 αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν έχει λίγο εγωισμό μέσα του να πει γιατί εγώ δεν μπορώ να πλησιάσω τον Χριστό. Εδώ πήγε στην Πόρνη, πήγε στο Μιχό, πήγε στον Τελώνη. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω, έκανα και εγώ την έκρηξή μου. Έτσι, μπράβο. Καλά τα πας. Όσο περνάει η ώρα, βλέπω ότι απελευθερώνεσαι. Μαγκωμένοι φίλοι και φίλες που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή γιατί δεν απελευθερώνται. Ή έστω να στείλουν ένα μήνυμα, να μας πούν ότι ακούν την εκπομπή. Αντί να τη διακόψουμε. Αν μιλάμε για τις πέτρες, εντάξει, οι πέτρες δεν έχουν ψυχή, έχουν κίνηση, ατομική κίνηση, αλλά δεν βγάζουν άποψη, δεν έχουν νοημοσύνη οι πέτρες. Αυτοί που έχουν νοημοσύνη, ας κριτικάρουν εμένα, σε κακό βαθμό. Θα το ανεχτώ, θα μου αρέσει πάρα πολύ, για να γίνω καλύτερος. Θα το αντέξεις. Ναι, ναι. Είσαι σίγουρος. Το καλό μου θέλουν. Όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή και είναι ενάντια σε αυτή την εκπομπή, νομίζω ότι θέλω το καλό μου. Σ' ακούμε στο ποίημα που δεν τελείωσες. Μάλιστα. Είναι σαν τους συγγενείς. Θέλουν το καλό σου. Και δεν το ξέρεις. Έτσι. Η μάνα μου είχε πει να ξέρα ποιος αλήτης σου βάλε μέσα στο μυαλό σου την ιδέα να μην τρως κρέας.
Ήθελε το καλό. Ήθελε το κακό σου. Ενώ όμως, η μάνα σου... στο νοσοκομείο όταν ήταν, γιατί έκανε μια βαριά εγχείρηση, είδε το διδάσκαλο. Και της είπε, φέρε μου, φέρε κοντά σου αυτούς τους ανθρώπους. Και κατονόμασε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τη βοήθησαν τελικά με λίγες λέξεις παρηγοριάς, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον πόνο το μεγάλο. Η μάνα μου στο τέλος της ζωής της έβλεπε το διδάσκαλο. Αυτή που βρίζε εμένα. Και στο τέλος, όταν ήταν να φύγει από τη ζωή, έμεινε στα χέρια μου και σε άλλους δύο μαθητές. Που σημαίνει ότι το φως το είδε. Μεγάλη ευλογία. Ήταν ευλογία μεγάλη, στα χέρια μου έμεινε. Μα και έμεινε το στοματάκι της ανοιχτό. Πέθανε από έκπληξη. Γιατί εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο διδάσκαλος, όταν οι μαθητές σε μια τέτοια κατάσταση εμφανίζεται και παίρνει την ψυχή ο ίδιος ο διδάσκαλος. Η επόμενη ενσάρκωση θα είναι με διδάσκαλο. Όρος των διδασκάλων. Σ' ακούμε, Μαρία. Λοιπόν, λέει εδώ ότι αφού κάψουμε αυτόν τον κόσμο, κατοχύρωσε τη μορφή του διδασκάλου στην καρδιά σου. Mm-hmm. Γιατί υποβιβάζεις τον εαυτό σου τριγυρνώντας εδώ και εκεί μέσα στη συντροφιά του μυαλού. Συνέχισε ακούγοντας την ασταμάτητη μελωδία του ηχητικού ρεύματος και ο διδάσκαλος θα ολοκληρώσει τα πάντα για σένα. Οι άνθρωποι αυτού του κόσμου τρελαίνονται με τελετές και δυσιδαιμονίες. Γιατί θα πρέπει να πας μαζί τους? Ανέλαβε την ευθύνη της ψυχής σου και μείνε στη συντροφιά των Αγίων. Γιατί να ανακατέψεις δηλητήριο με νέκταρ? Το σπίτι σου, αγαπημένη ψυχή, είναι στις ανώτερες περιοχές. Γιατί δεν είσαι εδώ κάτω, στο φυσικό πεδίο? Γρήγορα ανυψώσου σε ανώτερα πεδία συνείδησης, όπως λέει ο Κύριος της ψυχής. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα οι τελετές και οι δυσιδαιμονίες είναι για τους ανθρώπους αυτού του κόσμου. Και οι παρέες και... του κόσμου, οι οποίοι δεν μας ωφελούν αυτές οι παρέες, στο να έχουμε πρόοδο στην πνευματικότητα. Δηλαδή όταν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός μιας πνευματικής ατραπού, τότε λοιπόν ξεγλιστράς και πας από την άλλη μεριά. Τη μεριά του κόσμου. Εκτός κι αν είσαι τόσο συγκεντρωμένος και διανύεις αυτό το χρονικό διάστημα, επαναλαμβάνοντας τα Άγια Ονόματα από μέσα σου. Και πάλι όμως υπάρχει διαφορετικότητα. Πώς θα συμμετέχεις σε τελετές και δυσιδαιμονίες, όπως λέει εδώ το ποίημα, αν εσύ έχεις το μυαλό σου στο σήμερα συνεχώς στην επανάληψη των... Δεν συμμετέχεις ουσιαστικά, μα έχεις το μυαλό στην επανάληψη των Αγίων Ονομάτων και στη μορφή του Αγίου που σε μίλησε στα μεγάλα μυστήρια, απλά έχουν το κορμί τους εκεί δίπλα τους και νομίζουν... Μόνο αν είναι ανάγκη. Αν είναι ανάγκη, αν είναι ανάγκη. Γιατί, είναι ανάγκη. Γιατί υπάρχει θέμα επιβίωσης. Έτσι, γιατί τίθεται θέμα οικογένειας, καρμικό. Θέμα οικογένειας, καρμικό, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Έχω τρία παιδιά και τα τρία παιδιά μου έχουν φέρει άλλα τρία παιδιά. Έχω έξι παιδιά. Mm. Και άμα έχω και κανένα συμπέθερο, γινόμαστε οχτώ. Δεν μπορείς να μην ανακατευτείς, ακόμα και να είσαι μουγκός. Κάτι θα πεις, μια κουβέντα θα ξεφύγει. Κάτι θα σκεφτείς μέσα από τα παιδιά τα οποία είπαν κάτι, ένα συνειρμό που είναι φευγάτα με χίλια. Mm-hmm. Δεν μπορεί να παρακολουθείς τα σημερινά παιδιά, νοητικά. Όχι, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Εκείνο που έχω να κάνω είναι να παραμένω σιωπηλός και αν μου τεθεί ένα ερώτημα, απλά να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Για να μας πει ο Βαγγέλης, έχουμε και άλλη γραμμή. Για να μας πει. Ναι, Βαγγέλη, έχουμε άλλη γραμμή. Δεν σε βλέπω και καλά. Είπε όχι, είδες. Έκανε νόημα όχι. Ναι, θα ξαναπάρει. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Παρακαλώ. Κάνε γεια σου. Καλώς τον, ναι. Σε χαιρετώ, ο Άγγελος είμαι. Έλα, Άγγελε. Σε ακούμε εδώ με πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που λέτε. Όπως και ο τίτλος που λες, σπίθες πάνω στην ατραπό. Mm-hmm. Στην ατραπό. Για το θέμα της ψυχής, εγώ πιστεύω ότι όσο πιο πολύ αγαπάμε τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ εξηλαιώνεται η ψυχή μας. Όσο πιο πολύ... αγαπάμε τον εαυτό μας, όχι αυτούλη συμφεροντολογική δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά να αγαπάμε και να σεβόμαστε από θέμα υγείας τον εαυτό μας, από διατροφή γενικά. Τόσο πιο πολύ εξηλαιώνεται η ψυχή και μπαίνει σε άλλα επίπεδα. Πολύ ωραία το θέτεις, αλλά να μην λείπει η αυτογνωσία. Ποιος είμαι, από πού ήρθα, πού θα πάω, πώς θα πάω. Παρακολουθεί και η κυρία Αναστασία. Ναι, ναι. Όπω μου δίνετε μεγάλη χαρά. Εδώ θα σε παρακολουθούμε. Την επόμενη εκπομπή σε θέλω. Ναι, θα έρθω με τραγούδια δικά σου μελοποιημένα. Θέλεις μεγάλη παρέα ή να είμαστε δυο μας?
Ό,τι θέλεις εσύ, όπως θέλεις, ρύθμισέ το. Εντάξει. Θα χαρώ πάρα πολύ να μελοποιήσεις κάποια τραγούδια τα οποία έχουν μείνει στην άκρη ή κάποιες μορφές ποίησης, τις οποίες δεν έχω αξιοποιήσει μέχρι τώρα. Έχεις ωραίο ρήμα πάντως και το συνέστημα το εκφράζεις τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένει ο κόσμος να δει εργασία δική σου, μουσική. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και συνέχισε να παρακολουθείς. Χαιρετώ και τους συνεργάτες σου. Γεια σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να λοιπόν, ο κ. Άγγελος, ο οποίος είναι μουσικοσυνθέτης, εκφράζει και ποίηση της συζύγου, όπου είναι καταπληκτική. Ένα ζευγάρι καταπληκτικό. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, πού μείναμε? Πού μείναμε? Εδώ. Εδώ μείναμε. Εδώ μείναμε. Δεν έχουμε φύγει. Είμαστε παρόν. Διάβασε το δεύτερο. Το δεύτερο μας τελείωσε, ναι. Θες να σχολιάσεις κάτι? Πώς το λέτε? Για να είμαι ειλικρινής, το χάσα λίγο, γιατί παρακολουθούσα τον Άγγελο και δεν τα θυμάμαι τα τελευταία που διαβάσαμε. Δεν τα θυμάμαι. Αν θέλετε να το ξανασυζητήσουμε λίγο για να κάνουμε μια παρέμβαση, αλλιώς ας πάμε στο επόμενο. Αναφέρει ότι η ψυχή δένεται στα όλα, στα εγκόσμια, έτσι, σε αυτά του κατωκόσμου, του, αυτού του κόσμου, του φυσικού πεδίου. Και δεν ανεβαίνει επάνω, να κατέβει το δηλητήριο με τον νέκταρ. Δεν μπορούν να ανακατευτούν αυτά τα ναι. δύο. Ναι, δηλητήριο και νέκταρ. Το ένα βρίσκεται ψηλά στο τρίτο μάτι, όπου ξεκινάει το ταξίδι για να φτάσει στην κορυφή της κεφαλής, και το άλλο σε κατεβάζει από το τρίτο μάτι στα μάτια, στη μύτη, στα αυτά που θα ακούσεις, στο στόμα και στα δύο κατώτερα ανοίγματα. Ναι. Άρα λοιπόν από τη στιγμή δεν ταυτίζονται αυτά τα δύο. Δεν ταυτίζονται, αλλά από τη στιγμή που η ψυχή συνδέεται με την ύλη, χάνει ό,τι γνώση είχε από τα ανώτερα παιδεία, μάλλον όχι τη χάνει, ξεθοριάζει. Υπερισχύει όλο. Μια παρομοίωση που έχω διαβάσει και είναι, πιστεύω, πολύ ενδεικτική για την περίπτωση. Λέει σε κάποιο βιβλίο ότι αν παρομοιάσουμε την ψυχή με τον αέρα που έχει το αερόστατο και το αερόστατο απ' έξω είναι το σαρκείο μας, όλες οι επιθυμίες μας και τα πάθη μας είναι τα σκοινιά που κρατάνε το αερόστατο στη γη. Μόλις αρχίσεις και τα κόβεις και κόβεις και το τελευταίο, όσο και να το φουσκώσεις το αερόστατο, αν δεν σπάσεις τα σκοινιά από κάτω που είναι δεμένα στη γη, δηλαδή που για εμείς τα λέμε εδώ επιθυμίες, ναι, λαγνία, προσχολήσεις, αν δεν τα κόψεις αυτά τα σκοινιά δεν φεύγει προς τα πάνω τα αερόστατα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη επιρρέπεια εδώ στη γη από τα πάθη και η ψυχή είναι... Αυτό που είπε είναι πολύ ωραίο και είχα γράψει αυτή η εβδομάδα και αυτό το ποίημα δικό σου. Γι' αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ελπίζω να μπορέσει να το βγάλεις από τα ορθογραφικά μου λάθη, γιατί από εκείνη την ώρα που τα γράφω δεν παίρνω χαμπάρι με τίποτα, όπως μου ήρθε. Εδώ ο Θοδωράκης μια φορά λέει ο συνθέτης. Σκέφτηκε κάτι και όπως πήγαινε λέει πάνω στην Κηφισίας, φρενάρει και το γράφει στο παγκόσμιο στα τσιγάρα και μπα! Πέφτει ένας από πάνω. Αλλά όταν είδε ότι είναι ο Θοδωράκης δεν του πει τίποτα. Λέει εντάξει. Έτσι είναι η μεγάλη καλλιτέχνηση. Επιτέλους έκοψε στο γόριο δεσμό. Σε χρόνους παγωμένους, εκεί που σκύβουνε και να προσκυνήσουν. Το σκύψε κρύβει υποκρισία. Γιατί δούλε θέλεις να σε πούνε? Γιατί δούλε θέλεις να σε πούνε? Γιατί δούλο, κάποιο λάθος έχω κάνει, είναι αυτά που θέλεις να σε πούνε. Γιατί δούλο θέλεις να σε πούνε. Ναι, το διόρθωσα. Ήπως είσαι το καλό παιδί και υπακούς πάντα. Μα αν δεν σκύψεις, είσαι του πνεύματος παιδί και από κάτω κανένας δεν σε βάζει. Αν το διαλογισμό σου κάνεις, ψηλά το ρεύμα της ζωής θα σε ανεβάσει από μόνο του. Ποιον προσκυνάς σαν σκύβεις? Σε αυτούς που οργάνωση ζητούν και καταξίωση, μέσα από αυτήν το σκύψιμο γυρεύουν. Τι μέσα γράφει? Από την κατασκίωση. Μέσα από την τι γράφει, καταξίωση. Αυτά που γράφω. Και έτσι το σόβρακό της το γερό το βρίσκουν τρίπιο. Το βρίσκουν τρίπιο. Κάτσε από το δόγμα ελεύθερος, αυτό για σένα θα είναι ελευθερία. Και οι ουρανοί θα χαιρετούν έναν ελεύθερο. Πολύ ωραίο ποίημα. Παρόλο που είναι. Εντάξει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Είναι λίγο βαρύ. Δεν μ' αρέσει το δόγμα. Και είναι μεσημέρι. Το σκύψε ευλογημένη, ποτέ δεν με τράβηξε. Ποτέ δεν με τράβηξε. Σκύψε ευλογημένη και πάω πίσω, πάω ο παπάς
Και φορμάρει ό,τι έχει να φορμάρει. Λοιπόν, συγγνώμη για τους παπάδες, βέβαια, δεν είναι όλοι έτσι, αλλά έχει πάρα πολλούς που δρούμε από αυτόν τον τρόπο. Θα πω, Μαρία. Δευτέρα, έχεις κάτι να εκφράσεις. Συγγνώμη. Έχεις κάτι να εκφράσεις μέσα από τα παγούς. Θα γίνεις τσακάλι, δηλαδή. Ε? Σε λίγο καιρό θα μπορούν δάσκαλοι και καθηγητές σου να σε βγάλουν πέρα, νομίζω. Λοιπόν. Δεν μιλάει πολύ ο Λευτέρης ακόμα γιατί δεν θέλει να στεναχωρήσει τους δασκάλους και τους εκπαιδευτές γενικότερα. Άμα έχει μια απορία, δεν πρέπει να τη λύσουν, δεν είναι το χρέος. Ναι, ναι, αλλά σε μερικά πράγματα ο Λευτέρης έχει την απάντηση. Και δεν χρειάζεται να την θέσει ερώτημα. Θέλει, γιατί δεν θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση. Από κάποια στιγμή και μετά, ξέρω ότι υπάρχει μια διαφορά ηλικίας και είναι θέμα σεβασμού. Επομένως, γιατί να φέρω σε δύσκολη θέση έναν άνθρωπο, μου λέει, που είναι τρεις φορές μεγαλύτερος από μένα. Την έχει αυτή την αρχοντία. Αυτό είναι όμως, δεν είναι λογική παιδιού. Ναι. Αυτό είναι λογική, ας πούμε, ενός. Γιατί να προκαλέσει, είναι όριμος αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται. Είναι λογική όριμου ανθρώπου. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που και οι περισσότεροι είναι έτσι, που δεν θέλουν να αλλάξουν και έχουν παγιώσει κάποιες καταστάσεις. Ένα παιδί θα τους αλλάξει. Ένα παιδί μπορεί να τους αλλάξει. Μπορεί, αλλά. Τι είπε ο Χριστός, αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα. Ναι. Γιατί σε αυτά βρίσκεται η βασιλεία των ουρανών, στην αγνότητά τους ακόμα. Πριν μπει ο νους και αρχίζει να τους παιδεύει και να τους βάζει μαθηματικές ασκήσεις και επαληθεύσεις. Στα παιδιά. Που είναι ακόμα ήρεμος ο νους τους και δεν τα έχει επηρεάσει η νοητική άρνηση των μεγάλων ανθρώπων και η δωροδοκία και η δωροπλοκία. Γι' αυτό το είπε ο Χριστός. Ας τα ακούσουν αυτά οι εκπαιδευτές, γιατί εγώ αυτούς που έχω ζήσει μέχρι τώρα που τα παιδιά μου είναι ακόμα μικρά, αυτό που λένε είναι ότι τα σημερινά παιδιά είναι πολύ ζωηρά, δεν ακούνε. Τι να ακούσουν, πρέπει να ξυπνήσουν οι μεγάλοι. Ναι. Τα παιδιά μου έχουν φύγει με χίλια, μπορώ να τα παρακολουθήσω. Εκεί κάνω τουμπεκί ψιλοκομμένο. Και ακούω τα παιδιά μου. Δυστυχώς η εμπειρία μας μαθαίνει. Εγώ προσαρμόστηκα με τα παιδιά. Δεν προσαρμόστηκαν τα παιδιά με μένα. Αυτό βέβαια άρχισα να το καταλάβω. Θεωρούσα ότι εκείνα έπρεπε να συνηθίσουν. Τελικά εγώ συνήθισα. Μπράβο ρε Μαρία. Άλλη μια, άλλη μια αλήθεια σήμερα. Πες κι εσύ κάτι να με ξεκινάξω. Σαν πατέρας, πες κάτι κι εσύ. Με έχει αφήσει άφημα. Τι έχεις βιώσει. Τώρα τι μαθαίνεις στην εκπομπή δηλαδή. Ναι, τώρα μου βγάζει πράγματα καινούργια και χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι. Γιατί ήταν πιο του νου. Αλλά κουράστηκε τόσο από το νου που πραγματικά. Κοίταξε όμως ότι. Αυτό δηλαδή είναι σαν ένα μπουμπούκι που είναι, από όταν το πιάνει είναι σφιχτό πολύ και ξαφνικά το βλέπεις ότι ανθίζει. Δηλαδή το σπάσε αυτό μέσα της και βγάζει ωραία πράγματα. Ναι. Κάποια στιγμή η επιστήμη και η μόρφωση και η αναζήτηση της γνώσης. Σε φτάνουν, σε κάνουν να νιώθεις ότι κάνεις αέναους κύκλους. Τριγυρίζεις γύρω από τα ίδια δάση, τα ίδια σημεία. Δεν βρίσκεις μια αρχή και ένα τέλος, δεν καταλήγουν κάπου. Ένα μονοπάτι που θα σου δώσει την μέσα που θα βρεις το φως ή κάπου σε ένα ξέφωτο, δεν θα το δεις. Κυνηγώντας τη γνώση. Είναι αστήρευτη, είναι ατέλειωτη. Mm-hmm. Γεννάει λαβύρινθο συνέχεια. Ναι. Πώς αναχωρέσει το μυαλό. Εντάξει, όλα μπορεί να τα χωρέσει, γιατί έχει αυτές τις προδιαγραφές. Είναι μόνο γνώση, πρακτική. Είναι γνώση. Πού, η εφαρμογή. Γνώση μετρική. Εμείς τη μετρική γνώση ψάχνουμε ή τη μουσική των σφαιρών για να μας βγάλει έξω από τη γνώση και έξω από αυτό το πέλαγος των. Αντιθέσεων του καλού και του κακού. Για να ακούσεις τη μουσική πρέπει να μην μιλάς και να μην σκέφτεσαι. Έτσι. Κάπου το έχω γραμμένο. Προπαντός να μην σκέφτεσαι. Κοίταξε, δεν θα καταργήσουμε αυτό που έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός στη σκέψη απάνω όταν ο άνθρωπος είναι ανάγκη να γίνει ερευνητής. Μέσα από τη σκέψη έχουν γαλουχηθεί τα μυαλά των ανθρώπων και έχουν βγάλει αριστρουγήματα. Δεν θα την καταργήσουμε όταν πρόκειται για να συντηρηθούμε σε έναν κόσμο όπου εκφράζεται σαν κόσμος των φαινομένων. Λοιπόν, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μάθαμε, σε οτιδήποτε και αν εκπαιδευτήκαμε, μπορούμε να τα πάρουμε σαν σκαλοπάτια για να οδηγηθούμε στην απόρριψη της σκέψης. Η έρευνα μας οδηγεί εδώ τους περισσότερους. Έχει αντίθεση αυτό που λέω. Mm-hmm. Αλλά η απόρριψη της σκέψης είναι η καθαρή πρακτική για τον ήχο.
Και για το Άγιο Φως. Είναι σαν να λες δες το για να το απομυθοποιήσεις. Δεν είναι αντίφαση. Έτσι. Γνώρισέ το για να το απομυθοποιήσεις. Γι' αυτό και στη δίνει τη σκέψη. Για να γνωρίσεις όλα αυτά τα πράγματα, να πεις τελικά και τι είναι αυτά, πάμε πίσω. Το φανταζόσαστε όμως ότι η πρακτική ενός αγράμματου ανθρώπου μπορεί να τον φέρει στην κατάσταση της επίγνωσης όλων των πραγμάτων. Ναι. Να εκαθιδρύσει τη ψυχή του πάνω από το νου, από τους αριθμούς και από τις φιλοσοφίες και από την ποιήση. Μα αυτό φαίνεται, γιατί ένας επιστήμονας που ερευνά και έχει 600 βιβλία στο κεφάλι του, δεν σταματάει να σε ρωτάει. Ενώ ένας απλός άνθρωπος, άμα το πιάσει, κατευθείαν τελείως, πράξη, το έχασε τον κόσμο, τελείως, είναι αλλού. Ενώ άλλος ρωτάει συνέχεια, 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 μέχρι να σβήσει από το νου του όλα αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα, Ευάγγελε, να μας βάλεις άλλο ένα τραγουδάκι, γιατί ήδη πέρασε ο χρόνος της συνομιλίας μας με τα παιδιά. Μήπως δοθεί κι άλλος τηλεθεατής ή τηλεθεάτρια και εκφράσει άποψη. Ή αν θέλει βέβαια να αφήσει μήνυμα στο σταθμό, αν δεν θέλει να ακουστεί η φωνή του. Αλλά δεν μας εξέφρασε την άποψή σου, Βαγγέλη, για το πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Θα θέλαμε να μας το γράψεις και να μας το φέρεις. Βάλεις ένα τραγούδι ωστόσο, για να γαλινέψουμε τους φίλους και να τους χαλαρώσουμε λιγάκι από τα τόσα μπερδεμένα πράγματα που είπαμε. Σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, θα αρχίσουμε να μαζευόμαστε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί με παίρνουν τηλέφωνο πάρα πολύ και μου εκφράζουν απόψεις για την εκπομπή και το ότι παρουσιάζεται, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, παρουσιάζεται η οικογένεια η οποία εκφράζει απόψεις και παράλληλα ψάχνει
ψάχνει και κάνει πράξη την μέθοδο, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Αυτό μου είπαν πάρα πολλοί φίλοι. Επίσης με πήρε άλλο ένας φίλος, έχουμε γραμμή? Όχι, όχι. Όχι. Επίσης με πήρε άλλος ένας φίλος, ο οποίος είχε έρθει σε επαφή μαζί μου, εδώ και ένα χρόνο περίπου, τον οποίο θα συναντήσω το απόγευμα ή και την Κυριακή του πρωί. Θα χαρώ πάρα πολύ. Και λίγοι-λίγοι μαζεύονται. Μεγαλώνει η ακτίνα της εκπομπής και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Μην νομίζετε ότι δεν στεναχωριέμαι όταν θίγω κακώς κείμενα. Θα έπρεπε στην επιστήμη της ψυχής στον ελληνικό χώρο να πιάνουν οι άνθρωποι που υπηρετούν αυτή τη φιλοσοφία πουλιά στον αέρα. Δηλαδή, κρατάνε ένα πουλί στα χέρια τους και ψάχνουν να βρουν λοιπόν αυτά που υπάρχουν απάνω στα δέντρα. Κρατάς μια φιλοσοφία. Μπες πιο βαθιά. Αν δεν είσαι σίγουρος, μην λες προσωπικές σου απόψεις οι οποίες βλάπτουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ταπεινή οικογενειακή ζωή και ένα πνευματικό δρόμο. Συγκρατήσου. Μην κάνεις ελεύθερες εκπομπές ή ομιλίες αν θέλεις. Αν δεν είσαι σίγουρος για αυτό που θα πεις, ότι έχει εκφραστεί από το στόμα του διδασκάλου. Καλά κάνει η αντιπρόσωπός μας, η οποία στα σίγουρα βαδίζει και βάζει τα πράγματα στη θέση τους μέσα από όσα έχουν πει άλλοι σοφοί ή άλλοι άγιοι. Την παραδέχομαι προσωπικά, αν και δεν μ' αρέσει ο τυποποιημένος λόγος ή το δόγμα. Αλλά και τα λόγια τα ελεύθερα που λέμε δεν είναι δόγμα. Είναι δόγμα. Μαρία, θα ήθελα να κλείσεις εσύ με ένα τελευταίο κομμάτι και να χαιρετάμε σιγά σιγά την εκπομπή. Λοιπόν, να πούμε ότι σε όλες τις εποχές οι διδάσκαλοι συγκινούνται βαθιά παρατηρώντας την αξιοθρήνητη κατάσταση των ανθρώπων σε σύγκριση με την προηγούμενη ύπαρξη στις εξαιρετικά αγνές και μακάριες περιοχές. Σε όλες λοιπόν τις εποχές κάνουν ό,τι τους είναι δυνατό για να παροτρύνουν τους περιπλανόμενους στο σκοτεινό αυτό κόσμο να αρχίσουν το ταξίδι προς τα πάνω. Μιλάνε λοιπόν κάποιοι Πέρσες μύστες και λένε «Αναμνηστείτε εκείνο που είναι από τους μακάριους πνευματικούς κόσμους που τώρα δεν έρχεται στη μνήμη σας, επειδή ξεχάσατε αυτούς τους κόσμους, είσαστε αβοήθητοι και σαστισμένοι. Πηγαίνετε πάνω, μέσα στο λιβάδιο που είσαστε και πρώτα, γιατί περιπλανηθήκατε αρκετά στην ερημιά». Mm-hmm. Κάθε τέλειος διδάσκαλος λοιπόν μεταδίδει ακριβώς αυτό το μήνυμα, στο οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται. Κάποια στιγμή όμως, τελικά, θα ανταποκριθούν όλοι γιατί αυτός είναι ο σκοπός του σχεδίου του Δημιουργού. Και η αγάπη και η σπλαχνία του υπερτάτου όντως δεν εξαντλείται και δεν τελειώνει ποτέ. Όσος καιρός κι αν χρειαστεί, όλοι οι άσωτοι ή και θυγατέρες θα αρχίσουν το ταξίδι προς τα πάνω. Το είπες πάρα πολύ ωραία και ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτή είναι η παραβολή του ασώτου. Mm. Δεν είναι ένας γιος ο οποίος ξεστράτησε και πήγε και συγχωνεύτηκε με τα γουρούνια και τις λάσπες. Είναι ολόκληρη δημιουργία. Όλη η δημιουργία και όλες οι ψυχές οι οποίες κινούνται μέσα στη δημιουργία είναι ουσιαστικά άσωτοι. Πότε σώζεσαι? Όταν παραδώσεις το εγώ σου. Όταν επιστρέψεις. Όταν επιστρέψεις λοιπόν στην πηγή σου. Να. Πολύ ωραίο κλείσιμο. Έχω μια απορία τώρα με την παραβολή του ασώτου. Τώρα μου ήρθε. Ο αδερφός του που τα έβαλε με τον πατέρα μετά, που λέει: «Εγώ ήμουν ένα καλό παιδί και έκανα ό,τι μου έλεγες, γιατί». Εκείνη τη στιγμή ήρθε η πτώση. Μήπως είναι ο Θεός. Εγώ που είμαι που ήμουν το καλό σου το παιδί, ήταν η ιδιαιτερότητα για να μπει και αυτό και έτσι η ανθρωπότητα περνάει τη δεύτερη φάση του αλνούγιου. Να δώσουμε και μια. Κάθε φορά λοιπόν. Ναι. Όταν διαλύεται. Και μια είδηση καινούργια που δεν την έχουμε. Όταν διαλύεται μια δημιουργία, μένει το ίδιο χρονικά σε σκοτάδι ή ανεβαίνει στο τέταρτο πεδίο όπου δεν υπάρχει, δεν υφίσταται ύπαρξη και μετά όταν ξαναδημιουργηθεί η δημιουργία λοιπόν στέλνονται όλες αυτές οι ψυχές για να βιώσουν το καλό ή το κακό, να γίνουν οι επόμενοι άσωτοι δηλαδή. Λοιπόν και από αυτούς ακόμα που πήγαν στο τέταρτο πεδίο ξαναστάλθηκαν ελάχιστοι όσοι ήταν στο πρόγραμμα να είναι μέσα στους διδασκάλους, αυτοί πήγαν στο πέμπτο πεδίο και δεν ξαναγύρισαν ποτέ σε ένα υλικό, σε μια υλική υπόσταση. Άρα λοιπόν περνάμε τώρα την δεύτερη κατάσταση του αλλού αδερφού που μπήκε το εγώ μέσα του.
Άρα η Παλαιά Διαθήκη μας έχει δώσει το... Μας έχει δώσει το οποίο ποιος αναλύει, την Παλαιά Διαθήκη, τη Νέα Διαθήκη και την επερχόμενη Διαθήκη. Ποιος μπορεί να τα βάλει κάτω και να βγάλει ένα συμπέρασμα, όχι υπεροπτικό, ένα συμπέρασμα για την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Παιδιά, σας ευχαριστώ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και εύχομαι να συνεχιστεί αυτό, γιατί νομίζω ότι με τους τρεις και όχι με τον μονόχνοτο εκδικητή και με τους τέσσερις, με τους τρεις εσάς εννοώ. Μένα βγάζω από το παιχνίδι. Λοιπόν, νομίζω ότι γίνεται πολύ καλύτερα η εκπομπή, πολύ πιο αναλυτική και πολύ πιο κοντινή στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν. Να είστε καλά λοιπόν, φίλες και φίλοι. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο, θα έχει τον κύριο Άγγελο, ο οποίος θα έχει μελοποιήσει κάποια από τα τραγούδια και ας μείνουμε και λίγο χωρίς εσάς, για να το επιζητήσουν οι τηλεθεατές πολύ περισσότερο. Και όταν θέλω βέβαια να τραβήξω έναν πιο κοντά μου, το εξαφανίζουμε. Και έτσι λοιπόν αυτό του δημιουργεί... Αγάπη χωρίς πείσματα δεν έχει. Έτσι, μπράβο. Έτσι, λοιπόν, θα κάνουμε κι εμείς. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Σας εύχομαι να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Σας εύχομαι. Εκείνο που να γίνει, θα γίνει. Απλά το λέω, όπως το λένε όλοι. Γεια χαρά λοιπόν.